Την Πέμπτη βροχερός θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας και στα θαλάσσια τμήματα στην νησιωτική Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, σχεδόν σε κάθε γωνιά της επικράτειας, θα εκδηλωθούν βροχές κατά περιόδους έως και μέτριας έντασης. Πιο έντονα, ωστόσο, φαίνεται να είναι τα φαινόμενα που δεν αποκλείονται αυτές οι βροχοπτώσεις να συνοδεύονται και από μεμονωμένες καταιγίδες, μικρότερη βέβαια πιθανότητα για τις καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές, σε περιοχές του Ιωνίου, της δυτικής, νοτιοδυτικής ηπειρωτικής χώρας, κυρίως στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου και από το βράδυ στα βορειοανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Λίγες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά τμήματα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας, αλλά και στα βορειοδυτικά τμήματα, ακόμα και σε χαμηλότερο υψόμετρο νωρίς το πρωί. Οι όποιες βροχές θα είναι και λασποβροχές, διότι θα συνοδεύονται από ισχυρούς νοτιάδες, οι οποίοι θα πνέουν στο Ιόνιο και 8 μποφόρ και στο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ αντίστοιχα. Στην περιοχή της Αττικής περιμένουμε νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αρκετά πυκνές, οι οποίες θα συνοδεύονται και από κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι νοτιάδες, σαρονικό έως και 5 μποφόρ, στο νότιο ευωικό έως και 6 μποφόρ αντίστοιχα. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης νεφώσεις με βροχές με βαθμιαία βελτίωση από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στον θερμαϊκό θα πνέουν με απομεταβλητές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ τοπικά.